Επίσης, νομίζω ότι είναι κατάλληλη στιγμή να πάμε για ένα παγωτό, Κωστή. Και έλα να δεις κάποια πλάνα, είναι η λύση. Έλα να δεις κάποια πλάνα εντυπωσιακά. Μου έκανε εντύπωση, τα βλέπαμε χθες στο γραφείο. Υπάρχει ένας κύριος ο οποίος έχει άπειρες γεύσεις παγωτών, παράξενες. Παγωτό ρακί, παγωτό ριζόγαλο, παγωτό ανθότυρο, παγωτό λουκούμι, ό,τι πιο περίεργο. Και κοίταξε τι ωραίο κάνει. Παίρνει τα φρέσκα φρούτα, τα κόβει, τα καθαρίζει μόνος του και φτιάχνει κατευθείαν το παγωτό. Να, εδώ βλέπουμε φράουλες. Τσακ, να το παγωτό φράουλα. Σε λίγο θα δεις και αβοκάντο, έχει διάφορα. Είναι ο κύριος Γιάννης Νύκταρης, τον οποίο θα πάμε να συναντήσουμε. Εικόνα αυτή τη στιγμή απευθείας, με όλες τις γεύσεις. Και νάτος και ο κύριος Νύκταρης. Τι κάνετε, καλημέρα. Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε. Εκεί καλώς σας βρήκαμε. Εκεί πρέπει να έχετε ωραία δροσιά τώρα, από ό,τι καταλαβαίνω. Έχουμε τη λύση για τον καύσωνα. Έτσι πρέπει. Τι καλούδια είναι όλα αυτά που στριφογυρίζουν εκεί μέσα, τα ζαλίζετε τα παγωτά? Έχουμε διάφορα εδώ πέρα. Ναι. Πολύ δροσιστικά, από αβοκάντο μέχρι ροζ grapefruit, καρπούζι, πεπόνι, ροδάκινο, ό,τι έχει εποχή, ναι, και ό,τι φρέσκο υπάρχει. Στους μείον 12 από ό,τι είδα. Παίζει μείον 12 με μείον 13, ανάλογα το προϊόν. Μια χαρά. Αυτό που κάνουμε εδώ πέρα, κυρία Μαυραγάνη, είναι ότι δουλεύουμε μόνο με φυσικά προϊόντα και φρέσκα, ανάλογα την εποχή. Κάθε εποχή, ο χειμώνας έχει πάρα πολύ ωραία παγωτά, το καλοκαίρι έχει πολύ ωραία παγωτά. Άρα εκμεταλλεύεστε τα προϊόντα της εποχής και τα κάνετε παγωτά. Εξαιρετική ιδέα και θρεπτική ιδέα, φαντάζομαι, γιατί μένουν και τα στοιχεία του φρούτου. Για δείξτε μας τα πιο παράξενα παγωτά που έχετε εκεί μέσα. Τα πιο παράξενα για μας δεν είναι. Σε εμάς τι θα έκανε εντύπωση? Τώρα το παγωτό ρακί, για παράδειγμα. Να και το εργαστήρι. Στην Κρήτη πίνουμε άφθονη. Τώρα ετοιμάζουμε και μια σειρά με παγωμένα κοκτέιλ με βάση τα φρέσκα φρούτα, τα σορμπέ. Σήμερα έχουμε μάγκο. Μετά που θα φύγετε από εδώ, έχουμε αρχινά η δουλειά μας. Ναι. Έχουμε σήμερα πολλά φρούτα να ετοιμάσουμε. Ωραία ιδέα. Κεράσια, ροδάκινα, μάγκο. Κοιτάξτε να δείτε τώρα. Ένα μανάβικο πράγματα. Απλό είναι. Πολύ ωραία ιδέα. Μπράβο. Ναι. Και ποιο έχει μεγαλύτερη πέραση? Εντοπιζόμαστε τις Πυθαγορές σε ποσότητα. Ποιο ζητάει πιο πολύ όλα, ο πελάτης? Καθένα, κυρία Φέη, ανάλογα την εποχή τους, έχει το κοινό της και την προτίμησή του. Δεν είναι κάποιο που φεύγει περισσότερο. Άρα όλα τα παγωτά σας, δηλαδή, κύριε Γιάννη, είναι με φυσικά προϊόντα, φρούτα και κάποια τα πάντα, λαχανικά. Τα πάντα, ε. Το γάλα είναι φρέσκο γάλα. Όλα από την πρώτη μέρα και για πάντα. Το γάλα 100% ελληνικό και φρέσκο. Αυτό είναι αυτονόητο. Όχι καθόλου αυτονόητο. Γι' αυτό είναι το για εσά. Γιατί αλλού είναι σκόνη. Γιατί έχουμε τη σκόνη, γι' αυτό το λέω. Δεν παίρνω. Δεν αφορά εσά. Δεν θέλω να πάρω θέση. Τέλεια. Μπράβο. Εδώ μπορώ να σα πω τι κάνουμε εδώ πέρα. Το φιστίκι είναι ελληνικό. Τα αμύγδαλα είναι ελληνικά. Τα φρούτα είναι ελληνικά. Εκτό το μάγκο και τον ανανά. Όλα τα υλικά. Και εσεί πού τα μάθατε όλα αυτά, κύριε Γιάννη? Κοιτάξτε να δείτε, εγώ πήγα στην Ιταλία επειδή από μικρός είμαι στην παραγωγή, έχω μεγαλώσει σε φούρνο, πήγα στην Ιταλία για να δω πώς δουλεύει το προϊόν μέσα, ένα συστατικό μέσα στο προϊόν, πώς λειτουργεί το φρούτο, το αλκοόλ, όλα αυτά. Από εκεί πέρα, μόνος και μου... Εξελίξατε την κλασική τέχνη του παγωτού, ναι, να βλέπουμε εδώ πέρα. Υπάρχει βαθιά αγάπη για το παγωτό. Τώρα θα κάνουμε κοκτέιλ εξαιρετικά με βάση τα φρούτα μας, τα φρέσκα, το παγωτό. Τρώτε κανένα εκεί κάνουμε όλα τα πουλάτε? Τα φωνάκια είναι χειροποίητα. Δεν ήθελα να το πω, η κάμερα βάζει κιλά, να πω, εγώ τρώω λίγο. Ό,τι μείνει, ό,τι δεν φάμε το πουλάμε, τέλος πάντων. Ό,τι δεν φάτε το πουλάτε, μια χαρά σας βρίσκω. Άρα έχετε φτιάξει τις αγαπημένες γεύσεις τις δικές σας. Τσουρέκι, ριζόγαλο, λουκούμι, ανθότυρο, ρακί. Βέβαια. Όλα τα καλά. Φέρνουμε πεπόνια, κάστανα, μπανάνες από Κρήτη, ανθότυρο, μέλι, θυμαρίσιο. Χαμός. Και από την υπόλοιπη Ελλάδα. Καλημέρα και στο νεαρό εκεί και στον εντάξει, κύριο που σας βοηθάει. Καλημέρα, ευχαριστούμε πολύ. Ο Γιάννης είναι αυτός. Γεια σου, Γιάννη. Γιάννης τώρα και Γιάννη. Τώρα περιμένουμε για τους υπόλοιπους να έρθουν. Καλές δουλειές να έχετε. Καλό καλοκαίρι, κύριε Γιάννη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ επίσης. Ευχαριστούμε για την επίσκεψη. Καλημέρα σας. Είδες τώρα, άμα έχεις φαντασία και δημιουργικότητα, και θα τη βρεις στην άκρη. Ωραίος, πολύ ωραίος.